Σήμερα της Παναγίας, μεγάλη μέρα σε όλη την Ορθοδοξία. Αυτή η μέρα γιορτάζεται, δίνεται η τιμή σε εκείνο το πρόσωπο το οποίο υπέμεινε κρυφά και μυστικά όλα όσα απαιτεί ο ρόλος της μητέρας, όχι μιας απλής μητέρας, όχι μιας απλής γυναίκας, ιδιαίτερα όταν γνώριζε εξ αρχής ποιος είναι ο δρόμος και η πορεία του παιδιού της, γιατί για εκείνη ήταν το παιδί της, και ας γνώριζε ότι ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ας γνώριζε ότι ήταν ο Θεός, ο οποίος εκείνη κυοφορούσε, εκείνη του έδωσε σάρκα και οστά, εκείνη τον είχε μέσα της 9 μήνες. Τέτοια μέρα δικαιωματικά είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Κυρίας των Αγγέλων. Τέτοια μέρα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο εκείνο το οποίο προστρέφουν όλοι για να ζητήσουν ελπίδα, να απευθύνουν εικαισίες, προσευχές, να μιλήσουν μαζί της, να πούν και να καταθέσουν τα βάσανά τους οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Η Παναγία βρίσκεται στο πλάι κάθε ανθρώπου. Έχει τη δυνατότητα να ακούει τις μύχιες σκέψεις μας. Έχει τη δυνατότητα να είναι μεσήτρια προς τον και Θεό. Αυτά τουλάχιστον βλέπουμε και προσεγγίζουμε ως ένα μεγάλο μυστήριο μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση. Οι νέοι σήμερα, ό,τι και αν συμβαίνει με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, για την ακρίβεια την κακοδιαχείριση της οικονομικής κρίσης, θα πω το πραγματάκι σε λίγο, θα γεμίσουν παρά τις περίεργες συμπεριφορές ορισμένων εντός και εκτός εκκλησίας, εντός και εκτός ιερών ναών, διότι έχουν σκορπίσει τον φόβο, τον τρόμο και τον πανικό. Οι νέοι θα γεμίσουν και αυτό δείχνει τη δύναμη της πίστης και τη δύναμη της ελπίδας που έχουν οι άνθρωποι. Είναι ίσως τα μόνα πρόσωπα τα οποία ποτέ δεν θα προδώσουν ούτε την πίστη ούτε την ελπίδα που διαθέτουμε προς εκείνους και ιδιαίτερα προς την Παναγία. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ακούτε πολλά, είστε αποδέκτες ενός καταιγισμού πληροφοριών, ιδιαίτερα το διαδίκτυο που, όπως έχω ξαναπεί, είναι σήμερα ένα παγκόσμιο πεζοδρόμιο, μια μεγάλη παγκόσμια αγορά. Φανταστείτε μια μεγάλη εκκλησία του Δήμου, όπου ο καθένας έβγαινε, ρητόρευε, έλεγε τις δικές του σκέψεις, τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των διάφορων ζητημάτων της εκκλησίας και της κοινωνίας.
Κάτι τέτοιο έχει γίνει σήμερα και το ελληνικό διαδίκτυο, το οποίο προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς, ανεξέλεγκτους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή. Προσοχή σε ό,τι ακούτε, προσοχή σε ό,τι βλέπετε. Δεν είναι όλα ούτε αυτό που βλέπετε, δεν είναι όλα ούτε αυτό που ακούτε. Γυρίζω την Ελλάδα και βλέπω την εφαρμογή όλων αυτών των αντιφατικών μέτρων. Στην πραγματικότητα και η ίδια η κυβέρνηση ξέρει ότι όλα αυτά έχουν αποτύχει, έχουν φέρει τεράστιο καταστροφή, την οποία οφείλει να αντιμετωπίσει. Ο Πρωθυπουργός δεν έπεισε στη συνέντευξη που έδωσε την 5η 12 Αυγούστου. Ένιωθε κανείς, ένας έμπειρος παρατηρητής, ένας έμπειρος αναλυτής, έβλεπε ότι δεν υπήρχε καν στο πρόσωπό του ούτε εκείνη η δικαιολογημένη έκθυλη αγωνία για το πώς θα εμφανιστεί στους πολίτες μετά από μια τέτοια τεράστια καταστροφή, το μέγεθος της οποίας ακόμα οι ειδικοί δεν είναι σε θέση να αποτιμήσουν, και τούτο διότι εάν δεν έρθει και ο χειμώνας, να δούμε τα πρώτα χειροπιαστά δείγματα όλης αυτής, ως αποτέλεσμα αυτής της καταστροφής, της οικολογικής, φυσικής καταστροφής, ενός μεγάλου μέρους του φυσικού πλούτου που έχει η Ελλάδα, δεν θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι για να αποτιμήσουμε και οικονομικά όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως όλα αυτά τα οποία είπε, όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν, ακόμα και αυτοί που βρίσκονται εντός του κυβερνώντος κόμματος, ότι απλώς ήταν μια τυπική διαδικασία που έπρεπε να γίνει μπροστά στην κατακραυγή, την κοινωνική. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Πρωθυπουργός βγήκε να μιλήσει για fake news. Εμείς του στείλαμε τις ερωτήσεις σας. Δημοσίευσα μάλιστα και εκείνα τα αποδεικτικά που σας δείχναμε ότι τα στείλαμε στο γραφείο του και στη Γενική Γραμματεία Τύπου. Όχι, φίλοι μου, γιατί θα απαντούσα, αλλά γιατί έπρεπε εσείς να έχετε, να καταλάβετε και να γνωρίσετε ότι ο ρόλος σας ως υπεύθυνοι Έλληνες πολίτες, Έλληνες οπλίτες πολίτες, και ξαναλέω για να μην παρερμηνευτεί, σήμερα ο Έλλην οπλίτης πολίτης, οπλίτης είναι οπλισμένος με τη γνώση, και η γνώση απαιτεί μια διαδικασία. Δεν απαιτεί απλώς να βλέπουμε και να δίνουμε likes και να δίνουμε views σε όλους αυτούς οι οποίοι περνούν από τις οθόνες των κινητών και των tablet και των computer σας, αλλά να εμβαθύνουμε. Δεν μιλάω τώρα για αυτούς οι οποίοι έχουν το δικό τους concept και απευθύνονται σε μαζικά, αλλά μιλάω για εκείνους που προσπαθούν να σας δώσουν λίγα ψήγματα πληροφόρησης, και για κάποιους άλλους που προσπαθούν να σας δώσουν λίγα ψήγματα ενημέρωσης, ή και επειδή το φαινόμενο με τον θρησκευτισμό πλέον και στο διαδίκτυο έχει πάρει τεράστιες εκτάσεις, το βλέπουμε και στους κόλπους της Ορθοδοξίας, να μπορέσετε να πάρετε και από εκεί ό,τι είναι δυνατόν να αντλήσετε. Σε εσάς όμως εναπόκειται να ξεχωρίσετε αυτό που θα κρατήσετε για να το διηλύσετε και να το πάτε λίγα βήματα πιο πέρα ως σκέψη, ως προβληματισμό.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν έπεισε, ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε σε φανερά δύσκολη στιγμή, χωρίς βέβαια να δείχνει ότι τον ενδιαφέρει, γιατί πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει. Η αλαζονία φαίνεται από πάρα πολύ απλά πράγματα, ακόμα και από την κινησιολογία στη γλώσσα του σώματος. Δεν έπεισε ούτε από τα μέτρα που υποτίθεται ότι εξήγηλε, δεν έπεισε ούτε από το πρόγραμμα υγιής, το οποίο μας είπε ότι ναι μεν το ξεκινήσαμε, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο αναμονής και ακόμα μεγαλύτερο για την εφαρμογή του. Φίλες και φίλοι, ο χρόνος που έχει αρχίσει και μετράει, εγώ δεν θα σας πω πράγματα τα οποία θα ικανοποιήσουν τα αυτιά σας, ούτε ενδεχομένως την ελπίδα για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Αυτό, σας έχω ξαναπεί, ανήκει στις δυνατότητες που έχουμε όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά. Εάν όλοι μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις δυνάμεις που διαθέτουμε, τότε θα είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Εάν δεν νιώθαμε βολεμένοι πίσω από το μικρό μας περιβάλλον, πίσω από το δικό μας προσωπικό μικρό κόσμο, εάν δεν νιώθαμε δυστυχώς κυρίαρχοι του μικρού χώρου, της δικής μας μικρής κυριαρχίας, που είναι το σπίτι μας, ο καναπές του σαλονιού μας, εάν δεν είχαμε βολευτεί κάτω πίσω από όλη αυτή την υπόθεση, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πάρα πολλά και θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει ακόμα περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι μετράει, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για αυτόν, γνωρίζει ακριβώς προς τα που κινείται. Η πόρτα της εξόδου βρίσκεται στην οπτική του θέα. Όπως έλεγε κάποιος φίλος, καλό θα ήταν να μπορούσαμε όλοι μαζί οι Έλληνες να κλείσουμε την πόρτα του εξόδου, της εξόδου, όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και όλων όσων βρίσκονται στο χώρο της πολιτικής ηγεσίας και της διακυβέρνησης αυτού του τόπου, γιατί η διακυβέρνηση δεν ασκείται μόνο από την εκλεγμένη κυβέρνηση, ασκείται και από την αντιπολίτευση, τον έλεγχο που κάνει και τη δρυμύτητα που έχει ή την αποτελεσματικότητα πολύ περισσότερο. Έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται να δούμε με προσοχή όλα αυτά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα σεζόν, η οποία θα έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με ό,τι περάσαμε στους προηγούμενους μήνες και θα μπουν στη ζωή μας καινούργια πράγματα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η πληροφορία και το τρέχον ρεπορτάζ. Δείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι οι πληροφορίες που θα μαζέψετε να έχουν χρηστικότητα και χρησιμότητα στο να προετοιμάσετε εσείς καλύτερα τις οικογένειές σας, τους ανθρώπους σας, για ό,τι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Το μεγαλύτερο όπλο, έχω ξαναπεί ότι είναι η ενότητα. Το μεγαλύτερο όπλο είναι όχι μόνο η προετοιμασία σε κάθε οικογένεια, είναι οι σχέσεις, οι διαπροσωπικές των ανθρώπων, δομημένες με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα όχι μόνο στους κοντινούς μας, στους οικείους μας, αλλά να φέρουν αποτέλεσμα και σε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα για την ίδια μας τη χώρα. Δεν θέλω τέτοια μέρα που είναι να τη γεμίσω με πληροφορίες, να σας κατακλείσω με ένα βομβαρδισμό
πληροφοριών ή στοιχείων. Ήθελα απλώς να ξέρετε ότι και οι ομάδες όλων των συνεργατών εργάζονται ανά την Ελλάδα κοπιαστικά, ετοιμάζοντας ό,τι χρειάζεται για την πληροφόρησή σας, για την ενημέρωσή σας. Δουλεύουν και θέλω να τους ευχαριστήσω και από αυτήν εδώ την δυνατότητα και να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο η οποία χρειάζεται από όλους μας εγρήγορση, ετοιμότητα και πάνω απ' όλα ψυχραιμία, νυφαλιότητα. Χρειάζεται πάνω απ' όλα όμως αυτοκριτική, διότι έχουμε ξεφύγει από το μέσο μέτρο της κριτικής αντίληψης που απαιτείται για να μπορέσουμε να παίρνουμε αποφάσεις, όχι γρήγορες και βιαστικές, αλλά αποφάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τη ζωή και τη χώρα. Αυτές τις λίγες σκέψεις ήθελα να σας καταθέσω, γιατί σήμερα η μέρα ανήκει στην Κυρία των Αγγέλων, σήμερα η μέρα ανήκει στην Παναγία, σήμερα η μέρα ανήκει σε εκείνο το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κοντά μας, μπαίνει στη ζωή μας με τη δική μας άδεια, με τη δική μας συνένεση, με τη δική μας συγκατάθεση. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, οι υπόλοιπες ημέρες του Αυγούστου να κυλήσουν καλά, ήρεμα. Δεν θέλω να σας γεμίσω, όπως είπαμε, πληροφορίες οι οποίες σε τελευταία ανάλυση απλώς θα σας φορτίσουν, ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένταση στον ψυχισμό σας. Αφήστε την ημέρα αφιερωμένη στην οικογένειά σας, αφιερωμένη και τις ημέρες που θα κυλήσουν, σε εσάς τους ίδιους. Έχουμε ανάγκη να γεμίσουμε μπαταρίες, έχουμε ανάγκη να είμαστε προσιλωμένοι και στατευμένοι στις οικογένειές μας, αλλά όχι μόνο στα ιδιωτικά μας συμφέροντα. Χρειάζεται να στρατευτούμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται ενωμένοι, παραμερίζοντας τις όποιες μικρές προσωπικές διαφορές ή οποιασδήποτε άλλες διαφορές υπάρχουν σε συλλογικότητες, σε ομάδες που υπάρχουν και η κάθε μία με τον τρόπο της προσπαθεί να προσφέρει έργο. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω μέσα από ένα όμορφο ιδηλιακό τοπίο, ακριβώς για να δώσω σημειολογικά και συμβολικά την αίσθηση ότι υπάρχουν κι άλλα όμορφα πράγματα στη ζωή μας πέρα από αυτά όλα που μας την κάνουν δύσκολη, που άλλες φορές σε αρκετούς ανθρώπους την κάνουν δυσκολότερη. Να είμαστε καλά, να είστε καλά, να θυμάστε ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Ο Θεός, είτε τον καλούμε, είτε τον επικαλούμεθα, είναι κοντά μας και στο χέρι μας είναι να γίνουμε εργαλεία στα χέρια του Θεού. Στο χέρι μας είναι να αποτελέσουμε μέρος του σχεδίου του Θεού. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ. Η μέρα ανήκει στις οικογένειές σας και στην Παναγία Κυρία των Αγγέλων. Ευχαριστώ.